κύριος Νίκος Χρυσοθακάκης είναι πρώην δήμαρχος, πρώην επιτυχημένος δήμαρχος στην Ιεράπετρα. Συμπαρίσατε στον αγώνα των Ευρωπαθών και από ό,τι γνωρίζουμε, κύριε Χρυσοθακάκη, είστε και μέλος του αγώνα. Και μετέχετε και είστε και μέλος και είστε καθαριζόμενο. Θα ήθελα να μας πείτε το κέριο ερώτημα που πλανιέται σήμερα. Ενώ εδώ και χρόνια, μπορεί να είναι και δεκάδες χρόνια, συζητάμε συνεχώς για το ίδιο θέμα της μεταφοράς, πάντα στο τέλος εισπράτεται ένα όχι, το οποίο είναι μεγαλοπρεπές. Τι συμβαίνει με αυτήν την υπόθεση, μπορείτε εσείς την εμπειρία σας να μας εξηγήσετε. Εγώ δεν έχω λογική εξήγηση. Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι στην παρούσα φάση έχει εξασφαλιστεί ο χώρος, έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα, υπάρχει θετική βούληση, τουλάχιστον έτσι δηλώνεται, επομένως είναι ανεξήγητο ότι δεν υλοποιείται η βούληση. Πρέπει να επιταχυνθούν, ενδεχομένως, πρέπει να επιταχυνθούν οι ρυθμοί, ώστε η απάντηση στο θάνατο του συναδέλφου μας που πρόσφατα χάθηκε την ώρα της αιμοκάθεσης, η απάντηση να είναι η άμεση μεταφορά της μονάδας. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, η πραγματικότητα είναι εύγλωτη, οι συνθήκες που καταγράψετε είναι παντοδύναμες και ομιλούν από μόνες τους για το τι πρέπει να συμβεί. Άρα λοιπόν εκείνο που επιβάλλεται να συμβεί είναι η άμεση δημοπράτηση του έργου της μεταφοράς.